πει ο ίδιος ο Γιάννης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο 17χρονος Γιάννης Λουλούδης, ο οποίος έχει γίνει viral και ο ίδιος και τα παπούτσια του Πασό. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Τι γίνεται, για πες μας. Πώς σου ήρθε η ιδέα? Λοιπόν, η ιδέα μου ήρθε ενώ καθόμουν στο δωμάτιό μου με το φίλο μου τον Νίκο. Ναι. Καθόμασταν και συζητούσαμε διάφορες ιδέες που μπορούσαμε να κάνουμε. Και επειδή εγώ ασχολούμαι 4 χρόνια με τη μεταπόληση φυλακτικών παπουτσιών, ναι, όποτε ανέβαζα ένα κρυπό παπούτσι μου γράφανε από κάτω, άμα είχαμε παστό θα τα αγοράζαμε και τέτοια. Ωραίο αυτό. Δηλαδή, κάπως έτσι. Επειδή ήταν ακριβά δηλαδή τα παπούτσια, αυτό εννοείς? Ναι, ναι. Μάλιστα. Και λες και εσύ Πασόκ, Πασόκ, μήπως κάνω ένα ζευγάρι με τον ήλιο του Πασόκ? Ναι, κάπως έτσι. Εσύ μάλιστα το σχεδίασες ή έβαλες κάποιον άλλον? Όχι, εγώ το σχεδίασα πάνω στο χαρτί. Ναι, ναι. Έγραψα αναλυτικά τι θέλω να μπει και πού. Το έστειλα σε έναν σχεδιαστή να με το βάλει σε 3D σχέδια. Βέβαια. Και μετά το στείλαμε στο εργοστάσιο να μας το φτιάξει. Και πόσα πρόλαβες να πουλήσεις? 50 βέβαια. 50. Δεν μου λες, Γιάννη, η αντίδραση πιστεύεις που υπήρξε από το κίνημα αλλαγής έχει να κάνει με τον ήλιο ή ότι έβαλες την πίσω πλευρά της γλώσσας το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν»? Εγώ πιστεύω πως η αντίδρασή τους είναι για όλο το κόνσεπτ. Για όλο. Αν και αυτοί λένε πως είναι τα λεφτά υπάρχουν, που εφόσον έχει υποθεί. Αυτό τους πείραξε περισσότερο, ναι. Ναι, δεν νομίζω να ήταν αυτό το θέμα τους. Μάλιστα. Δε μου λες, σε πήραν τηλέφωνο και σου είπαν τι, ότι να σταματήσει να τα πουλάς? Μου στείλανε mail. Ναι. Έστειλα και εγώ μια απάντηση και πάμε να μιλήσουμε και στο τηλέφωνο. Και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου είπαν, δεν μου το φέρανε νομικά το θέμα βασικά. Α, δεν στο φέρανε, στο πήγα μου αλακά. Ναι, με αλακά, δηλαδή μιλήσαμε. Ναι. Και μου είπαν πως είναι ένα λογότυπο δικό του κατοχυρωμένο κτλ. Και τέλος πάντων, με λίγα λόγια, πως δεν θέλουν να πληθεί. Και οκ, το δόθηκα εφόσον δεν κάτι πανήκει σε μένα. Τώρα, μήπως αν υπάρξει αλλαγή ηγεσία στο κόμμα, γιατί ένας από τους διεκδικητές, ο κ. Λοβέρδος, λέει ότι θέλει να φέρει τον ήλιο μπροστά, μήπως αν βγει άλλος αρχηγός, αφήσει να τα πουλάς τα παπούτσια. Για να πλασαριστεί και το σήμα. Δεν μου λες 50 πούλησες μέχρι σήμερα, έτσι. 50 ζευγάρια πούλησες, λέω, μέχρι σήμερα. Δεν προλάβαμε να πάρουμε. Γιάννη, τρώγεται ο Δημήτρης γιατί το αρέσουν. Όλο έρχεται με κάτι τέτοια. Εγώ θα έπαιρνα. Δεν το πήρα χαμπάρι. Πρόσεχε, όπως τα πιστοποιητικά, τα παράνομα του εμβολιασμού, μη βγάζεις κι εσύ, ξέρεις. Στην παρανομία. Πάντως, να σου πω, Γιάννη, εμένα. Και εγώ θέλω να το ρωτήσω. Αυτοί που πήραν τα 50 ζευγάρια ήταν νέοι άνθρωποι? Έχει το προφίλ τους. 50-50 βασικά. Δηλαδή μου το πήραν και άνθρωποι μεγάλοι. Μάλιστα. Τώρα πλάκα-πλάκα αυτά, επειδή κόπηκαν, σταμάτησε η παραγωγή τους, θα ανεβεί και η τιμή τους, σωστά. Βέβαια. Θα τα ξαναπουλήσεις πλέον από το site. Τι πλάκα που τους έκανε. Δεν μου λες, σκοπεύεις κάποια στιγμή να το ξαναπαλέψεις, να ξαναπουλήσεις τέτοια παπούτσια, ή θα το αφήσεις τώρα μετά την αντίδραση του Κινάλ? Άμα συμφωνήσω κάτι μαζί τους, σκέφτομαι δηλαδή να ξαναμιλήσω μαζί τους, ίσως ξαναπολουθούν, αλλά προς το παρόν δεν νομίζω. Μάλιστα. Δεν τους δώσεις ποσοστό για τα δάνεια που χρωστάνε. Έχουν μείνει καβάτζα παπούτσια, δηλαδή απόλυτα που τα έχεις φτιάξει και υπάρχουν ως στόκ? Ναι, ήταν 100 ζευγάρια που έσκεφτα. Γιατί θέλω να διατηρήσω πολύ σπάνιο και όχι να μπορεί να τα πάρει καθένα. Αυτά είναι συλλεκτικά, έτσι. Για να και βλέπω το Δημητράκι μου να σου έρχεται από την πίσω πόρτα. Τριν. Δεν μου λες τώρα μια φωτογραφία. Με μπούργκα θα έρθει, με μπούργκα. Μια φωτογραφία που βλέπω που έχεις βάψει και τα μαλλιά πράσινα είναι για να προμοτάρεις το προϊόν. Ναι. Μάλιστα. Πάντω, Γιάννη. Συγγνώμη, εσένα κανονικά θα πρέπει να σε πάρουν στο Κινάλ να τους κάνεις προμόσιο, όχι να σου λένε μην πουλάς. Γιάννη, για να σου πω την αλήθεια, το Μπασόκ, εμένα λίγο με παραπέμπει και στο Μπάζα. Κάτσε να ρωτήσω. Το Μπασόκ, γιατί Μπασόκ και όχι Πασόκ? Ο φίλος μου που το φτιάξαμε μαζί είναι Ελληνοαμερικάνος.
και δεν μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά. Και μου το είπε Μπασόκ όταν το είπαμε. Μάλιστα. Δηλαδή του λέω Μπασόκ και μετά μου το είπε Μπασόκ. Και έμεινε Μπασόκ. Και έχει μείνει Μπασόκ. Και έγινε έτσι. Άλλο κόμμα δεν σε εμπνέει να κάνουμε πάρτι. Μιλάω με ένα μεγάλο κόμμα ήδη. Όπα! Κάτσε τώρα, γιατί βρήκαμε πηγή. Για πες. Για να φτιάξουμε πάλι ένα παπούτσι μαζί. Ναι. Αλλά αυτό θα είναι σίγουρο μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή, άμα θα γίνει. Συγγνώμη, τα κόμματα τα μεγάλα δύο είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Άρα με έναν από τους δύο μιλάς. Είναι ένα μεγάλο κόμμα τώρα. Δεν πω, ωραία, ένα από τους δύο. Θα βάλεις τίποτα, κάνα στρατηγικό άνεμο. Θα βάλεις λοιπόν, τίποτα, ωραίος ο Γιάννης. Θα βάλεις καμιά φάτσα από τα Χανιά. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως δηλαδή υπάρχει πιθανότητα. Κάτσε να απαντήσει. Κάτσε να δούμε. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να δούμε παπούτσι το επόμενο διάστημα εμπνεόμενο από άλλο κόμμα. Ναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, θα σε έχουμε ξανά, Γιάννη. Έχουμε βρει φλέβα χρυσού τώρα με σένα. Γιάννη, βγάλ' το και στο 36 που φοράω εγώ. Θα σου κάνει ειδική παραγγελία. 40 και πάνω, αλλά θα 40 και πάνω. Γιγαντές. Δεν γίνεται παραγγελία πριβέ, δηλαδή σουρ με ζουρ που λέμε. Δεν γίνεται να κάνει κάποιος παραγγελία στο νούμερο που φοράει ο ίδιος. Όχι, αλλά επειδή είχε πολλή κίνηση και από γυναίκες. Δηλαδή στα νούμερο 40. Να τα. Ναι. Μου έφυγαν πολύ γρήγορα για να τα φορέσουν γυναίκες που φοράνε, ας πούμε, 39. Και μου στέλνανε πάρα πολλές γυναίκες για 36-37. Οπότε σήμερα στο επόμενο θα βγουν και γυναικεία. Αυτά είναι. Γιάννη, εγώ θέλω και λίγο έτσι να μου το σηκώσεις από πίσω. Να έχω λίγο τα κουνάκια. Λοιπόν, να θα σου πω στείλω και κάτι άλλο που έχω από άλλο, μια φωτογραφία και θα δεις πώς μπορώ να σου δώσω ιδέα. Δεν είναι. Δεν είναι φίλος μου τώρα. Ναι, αλλά δεν έχει ιδιοκτήτη. Γιατί παρεμβαίνει στη σχέση σας. Δεν παρεμβαίνω σε καμία σχέση σας, αλλά δεν έχει εργαστήριο παπουτσιών. Καλά, εντάξει, οκ. Γιάννη, έχεις λογαριασμό. Μην τον ακούσεις, τον ακούσεις εσύ. Γιάννη, έχεις λογαριασμό στο Instagram. Ναι, είναι Γιάννης Λουλούδης, όλα ενωμένα στα λατινικά. Ωραία, άρα εκεί θα δούμε όλα τα νέα για τα επόμενα σχέδια. Τέλεια. Άσε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, Γιάννη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μας έφτιαξε στη μέρα. Και καλή επιτυχία, γιατί έχεις επιχειρηματικό πνεύμα και έχεις και ωραίες ιδέες. Και αυτό είναι καλό για έναν νέο άνθρωπο. Θα σου στείλω τη φωτογραφία, ξέρεις, με το άλλο της γνωστής φίρμας, για να δεις πώς το θέλω το τακουνάκι. λίγο να ανεβαίνει πίσω. Γιάννη, όπως καταλαβαίνεις, τώρα έχεις μπλέξει με την Κοραίδε. Θα ξεμπλέξεις πιο δύσκολα από ό,τι με το κίνημα αλλαγής. Κλείσου το Χριστινάκι. Γιάννη, καλημέρα. Ευχαριστούμε.